Νάντια Βαλαβάρδη, όπως βλέπετε και εσείς, το κλίμα είναι πολύ φορτισμένο. Ναι, γιορταστικό είναι, εντάξει. Ναι, είναι γιορταστικό. Η κυρία Βαλαβάνη... Συγκινητικό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Βαρουφάκης, από ό,τι βλέπουμε εδώ, βγαίνοντας για να ξεκινήσει για το Euro, που έκανε μια δήλωση πριν από λίγο. Εκεί στις... Βλέπετε, ο Βαρουφάκης πάει στο Euro. Ναι, το είπα. Απαντώ στις φημολογίες και φιλολογίες του προηγούμενου περίοδου. Έτσι. Ο Βαρουφάκης ότι εκτός από τις καθαρίστρες που ήδη έχουν προσληφθεί, υπάρχουν και αυτές που είχαν τη σύμβαση έργου που δεν. Για κάτσε λίγο, για κάτσε λίγο. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη. Για έλα, Αμαλία. Κύριε Βαλαβάνη, καλή σας μέρα. Είμαστε ζωντανά στην εκπομπή Καμπουράκι Οικονομέα. Καλημέρα, να σας βάλουμε λίγο την επιστροφή, να ακούτε. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα. Συγκινημένη σας βλέπουμε. Δεν σας ακούω. Είσαστε πολύ συγκινημένοι σήμερα. Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Σας είδαμε, σας είδαμε. Μίλα εσύ μαζί της, Αμαλία. Πολύ συγκινημένη σήμερα. Κοιτάξτε, είχα έρθει εδώ την πρώτη μέρα, όταν δεν υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Υπήρχε μόνο ένα πανό που έλεγε για τον αγώνα τους και καμιά εικοσαριά γυναίκες από πίσω που όλες μου ήταν άγνωστες και ήμουνα κι εγώ άγνωστες για αυτές. Ήμουνα τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά που έφυγα από εδώ πήγα στη Βουλή για να μιλήσω για ένα νομοσχέδιο, ούτε θυμάμαι τώρα τι ήταν. Και τους είπα ότι θεωρώ πιο σημαντικό από το να μιλήσω για το νομοσχέδιο, να τους μεταφέρω, και αυτό τα έλεγε όλα και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τα λόγια που μου είχαν πει εδώ. Γυναίκες εντελώς άγνωστες τότε που έγιναν φιγούρες του ελληνικού και πιστεύω και του διεθνούς εργατικού κινήματος για όλα τα χρόνια που είναι να έρθουν. Και μετέφερα τα λόγια τους και θεωρώ ότι αυτό ήταν από τις καλύτερες παρεμβάσεις που έχω κάνει στη Βουλή. Δεν ήταν η δική μου φωνή, η δική μου φωνή ήταν το όχημα για μια συλλογική διεκδίκηση που έμελε να ανατρέψει τότε κυβέρνηση μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά έγινε το σύμβολο ουσιαστικά της ανατροπής τότε της κυβέρνησης και της πάλης για να ανοίξει ένα δρόμος απεμπλοκής από τα μνημόνια για μια άλλη πορεία του τόπου. Και πρέπει να πω ότι δεν ξέρω τι τους χρωστάει, αν συνειδητοποιούν οι ίδιες τι τους χρωστάει το εργατικό κίνημα σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Ούτε ξέρω αν συνειδητοποιούν οι ίδιες τι τους χρωστάμε ο καθένας μας προσωπικά σε όλη αυτή την πορεία που έφτασε μέχρι σήμερα και την αγωνιστική, πραγματικά και γιορταστική αποχώρησή Νάντια, τους. Πες μας σε παρακαλώ, καμπουράξι με. Ναι. Πού πάμε τώρα, εντάξει, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτές τις γυναίκες και μπράβο και είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι και κατόρθωμα για δικό και τους και δικό σας που καθήκατε δίπλα. Πού πάμε τώρα, με τη διαπραγμάτευση, τι θα γίνει. Θα πληρώσουμε αύριο, θα μας βγάλει το Eurogroup. Πού πάμε σήμερα με τη διαπραγμάτευση, ρωτάει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Θα είναι το ίδιο φορτισμένο το κλίμα σήμερα στο... Θα πληρώσουμε, τα έχουμε τα λεφτά, τα έχει μαζέψει. Κοίταξε, ξέρετε και οι δύο ότι δεν είμαι στη διαπραγματευτική ομάδα, άρα δεν είμαι η πιο κατάλληλη να σας απαντήσω. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που γίνεται εδώ σήμερα θα πρέπει να είναι προάγγελος του τι θα γίνει αύριο για ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή έτσι, μακάρι, με αξιοπρέπεια και συντεταγμένα, να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα δρόμο που να ανοίγει πραγματικά μια άλλη σελίδα. Υπάρχουν τα χρήματα να πληρώσουμε αύριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο τέλος του μήνα τις συντάξεις, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. Γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που είναι άμεσα, που παρακολουθούν άμεσα το ζήτημα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Αλλά...